Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα βίντεο το οποίο νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό και θεωρώ ότι έρχεται για να απαντήσει κάποια ερωτήματα που μείναν αναπάντητα από ένα vlog που κάναμε πριν δύο-τρεις μέρες το οποίο είχε τίτλο Συγχώρησα την απιστία, τι, όχι, ένα λεπτό να σας πω ακριβώς τον τίτλο για να είμαστε εδώ πέρα ακριβείς προ... είναι uh, συγχώρεσα την αμπιστία και όλα καλά τι όχι οικογένειε με βαριά μυστικά τοξικές για παιδιά εδώ θέλω να σας πω ότι η κοπέλα που μου είχε στείλει εκείνο το, το... εκείνα τα μηνύματα που ήταν αφορμή για να κάνουμε εκείνο το βίντεο έχει επικοινωνήσει ξανά μαζί μου μου έχει δώσει κάποιες απαντήσεις Uh, δεν ξέρω αν θα τις κάνω βίντεο κάποια στιγμή, απλώς τώρα επειδή ξέρετε ότι γράφω και ότι είναι μια πολύ εντατική περίοδος, uh, συγγραφής και θέλω να τελειώσω νωρίς, το έχω ξαναπεί, που είναι τα γελιά μου. Κάπου πρέπει να είναι τα γελιά μου, Λάκι! Είδες πουθενά τα γελιά μου, δεν βρίσκουμε τα γελιά μου. Βλέπουμε όμω το λάκι να μα κοιτάζει με πλήρη αφοσίωση από τον Καναμπέτ. Τα έχει παίξει ο σου λέει: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή να με δώσει σημασία. Οπότε α. Ας... Καλά, χωρί τα γελιά μου. Λοιπόν, είμαι η Μύθε Κλέμπετρίδου, αυτό είναι το ψυχοκυπαιδευτικό κανάλι μα στο YouTube. Σα παρακαλώ πολύ, εάν παρακολουθείτε τα βίντεο χωρί να έχετε κάνει εγγραφή, κάντε μια εγγραφή. Πατήστε το καμπανάκι να σα έρχονται ειδοποίησει επίση. Η εγγραφή και το καμπανάκι για τι ειδοποίησει είναι εντελώ δωρεάν. Αν θέλετε όμως να πληρώνετε ένα ποσό μηνιαίος για να ενισχύετε το κανάλι και να έχετε κάποια προνόμια, μπορείτε να δείτε στην περιγραφή κάθε βίντεο, υπάρχει ο σύνδεσμος για τη λειτουργία συμμετοχή και μπορείτε εκεί να πάρετε πληροφορίες για το πώς να μπείτε στη συμμετοχή και να έχετε πρόσβαση όσοι είναι στο β' επίπεδο το οποίο στοιχίζει περίπου 10 ευρώ το μήνα 99, 99 έχουν πρόσβαση σε όλα τα βίντεο που διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία και επίσης σε καμιά 250 βίντεο το οποίο είναι μόνο για το δεύτερο επίπεδο, παλιά βίντεο. Και όσοι μπουν στο πρώτο επίπεδο στη συμμετοχή που είναι 4.99 το μήνα η, η, τιμή αυτού του πακέτου, έχουν πρόσβαση και στο βιβλίο που διαβάζουμε τώρα που είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο της Dr. Raman Intervassula, το διαβάζουμε και το σχολιάζουμε στη συμμετοχή που έχει τίτλο «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και είναι η βίβλος του ναρκισισμού», αλλά και σε όλα τα προηγούμενα αναφέρουν δειχτικά ότι έχουμε διαβάσει το βιβλίο «Γυναίκες που πολύ» και το σχολιάσαμε. Έχουμε διαβάσει και σχολιάσει το βιβλίο «Τοξικοί γονείς», το βιβλίο «Για τα όρια», το βιβλίο «Ανατομία μιας γυναίκας», το βιβλίο «Και άντρες έχω ψυχή» και το βιβλίο «Κράτα με σφιχτά». Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε αυτή τη σύντομη ερώτηση που κάνε μια φίλη που θα αποτελέσει και το θέμα του σημερινού μας vlog. Α, ξέχασα. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερο κόσμο στο κανάλι μας και να είναι το κανάλι βιώσιμο για να συνεχίσουμε να βγάζουμε ένα βίντεο τη μέρα. Λοιπόν, καλησπέρα Θέκλα, χαμογελό, είσαι υπέροχη, ευχαριστώ. Σε ανακάλυψα πριν από περίπου δύο μήνες και χαίρομαι τόσο πολύ. Έχω πάθει σχεδόν εξάρτηση εντός αγωγικών από τα βίντεο που ανεβάζεις στο YouTube. Εντάξει, νομίζω είναι καλή εξάρτηση αυτή. Δηλαδή, <laughs> <laughs> παρά να εξαρτηθεί να βλέπει άλλα πράγματα που και όλα είναι χρήσιμα, ενώ ακόμη και, τα, και κάποια σύριαλ και αυτά είναι χρήσιμα έτσι για να χαλαρώνουμε, αλλά δεν νομίζω να είναι κακή εξάρτηση να ακούς ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Ξέρω. Ε, η αρχή πήρα το βιβλίο σου Ψυχολογικό Πόλεμο και το τελείωσα σε δύο μέρε. Πραγματικά πολύ βοηθητικό. Χαίρομαι. Χαίρομαι και εδώ θέλω να πω το βιβλίο που γράφω τώρα θεωρώ ότι θα είναι καλύτερο από όλα τα προηγούμενα και θα έχει πολύ περισσότερη συμπυκνωμένη πληροφορία και γνώση. Έτσι νομίζω τουλάχιστον, έτσι ελπίζω. Έχει δυόμιση χρόνια να γράψω. Σας έχω τρελάνει εδώ στο κανάλι με τον αναβρασμό, το συγγραφικό που έχω. Απολογούμε γι' αυτό, αλλά είμαστε μια οικογένεια εδώ πέρα και θα μοιραζόμαστε και αυτά εάν δεν σα ενοχλεί και αν δεν σα πειράζει. Και επίση έχω κόψει και τα νύχια μου πάρα πολύ κοντά για να μπορώ να δαχτυλογραφώ. Λοιπόν, αν μπορεί, κάνε και ένα αφιέρωμα για την ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών και ειδικά των αγοριών. Όταν, όταν από την εφηβεία και νωρίτερα ίσως βιώνουν καταστάσεις απιστίας μέσα στην οικογένεια από την πλευρά του πατέρα με μητέρες που προφανώς τις ανέχονται διότι δεν θέλουν να χαλάσουν την εικόνα της Αγίας Οικογένειας. Αγίας Οικογένειας εντός εισαγωγικών. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στη ψυχολογία τους για τις μετέπειτα ερωτικέ σχέσεις των αγοριών αυτών. Σε ευχαριστούμε πολύ να σε έχει ο Θεός καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μία μητέρα όταν μιλάμε για ζευγάρια ετεροφιλόφιλα. Μία μητέρα ανακαλύπτει ότι ο άνδρας της την απατά, αλλά παρόλα αυτά κάνει τα στραβά μάτια, δέχεται να την απατά ο άνδρας της, προκειμένου, όπως λέει η φίλη, να μην χαλάσει την εικόνα της Αγίας Οικογένειας. Εδώ θέλω να κάνω μία διευκρίνηση και ένα διαχωρισμό, ότι η κοπέλα που μου έστειλε τα μηνύματα, το οποία ήταν η αφορμή για το βίντεο που ανέφερα προηγουμένως, το οποίο ανέβηκε πριν τις τεσσέρις μέρες στο κανάλι μας, δεν ανέχτηκε την απιστία του άντρα της, συγχώρεσε την απιστία του άντρα τα χώρισε μαζί του, μάλλον. Δεν ανέχθηκε την απιστία του άντρα αντέδρασε στην αντίληψη της απιστίας, ξεμπρόστιασε το ζευγάρι που ήταν απατηλή. Ε, Μα είπε κιόλα ότι ενημέρωσε και τον άνδρα τη κοπέλα ότι αυτό είχε σχέση, ότι αυτή είχε σχέση με τον άνδρα τη. Του ξεμπρόστιασε. Μετά χώρισε με τον άνδρα τη. Χώρισε. Και μετά τα βρήκανε. Μετά που χώρισε. Νομίζω πέρασε 1,5 χρόνος. Άρα αυτό δεν είναι το ίδιο με μια γυναίκα η οποία είναι τώρα παντρεμένη με έναν άντρα. τώρα συνειδητοποιεί ότι ο άνδρας της την κερατώνει, αλλά αυτή δεν κάνει τίποτα, κάνει το κορόιδο, κάνει την πάπια, προκειμένου να μην χαλάσει η εικόνα της οικογένειας και ίσως και να μην ταλαιπωρηθεί με άλλους τρόπους. Οικονομικούς, κοινωνικούς κτλ. κτλ. Είναι εντελώς δυο διαφορετικές περιστάσεις. Εδώ να αναφέρω ότι στην κοπέλα την άλλη μιλήσαμε όλοι πολύ αυστηρά, και ο λόγος για τον οποίο μιλήσαμε πολύ αυστηρά ήταν γιατί, για δύο, για δύο πράγματα. Το ένα πράγμα γιατί μας ανέφερε ότι πιθανόν ο άνδρας της να έχει κάνει εξόγαμο παιδί με την ερωμένη του, το οποίο παιδί να το μεγαλώνει ο άνδρας της πρώην ερωμένης του άνδρα της σαν να είναι δικό του. Και όλοι βάλαμε θέμα και ζήτημα για ηθικό, για το τι γίνεται άμα γνωρίζεις και βλέπεις ότι αυτό το παιδί ίσως είναι του άνδρα σου, αν πρέπει να γίνει κάτι. Η κοπέλα μου απάντησε στα μηνύματα ότι έχει ζητήσει από τον άνδρα της επανειλημμένος να κάνει test DNA, αυτός δεν δέχεται και δεν δέχονται να ακούσουν ούτε και οι άλλοι, άλλοι έχουν κόψει κάθε επαφή μαζί τους. Ε, και το έχει πει και μάλιστα μου έγραψε ότι είπε στον άνδρα ζωά δεν το πεις εσύ στα παιδιά μας όταν θα μεγαλώσουν και θα είναι θα τους το πω εγώ. Εδώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο βοηθάει. Εάν είσαστε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη μέσα στο γάμο σας και έχετε μικρά παιδιά. Αν για παράδειγμα έχετε ανακαλύψει την απιστία του συντρόφου σας και αποφασίσετε να χωρίσετε από τον σύντροφο σας μετά την ανακάλυψη της απιστίας και τα παιδιά σας μπορεί να θέλουν τον πατέρα τους και να κλαίνε και να είναι μικρά να είναι ξέρω εγώ 4 ετών, 5 ετών, μικρά, σε, 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 νηπιακή ηλικία, σε σχολική ηλικία. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο να κρατήσετε ημερολόγιο, να καταγράψετε τις σκέψεις σας, να καταγράψετε τα συναισθήματά σας, να γράψετε ένα γράμμα προς το ενήλικο παιδί σας, που θα όταν θα γίνει 18-19 χρόνων, ξέρω εγώ, να γράψετε την αλήθεια σας εκεί πέρα, και να τη δώσετε στο παιδί να τη διαβάσει όταν θα περάσουν τα χρόνια, όταν θα ενηλικιωθεί και δικαιούται να γνωρίζει λεπτομέρειες γιατί η μάνα του χώρισε τον πατέρα του. Δεν πάμε όμως να πούμε σε ένα παιδί 4 ετών, 5 ετών, 7 ετών, 8 ετών, ο πατέρας σου τα φτιάξε με τη θεία τάδε και του έπιασαν στο πλιστάριο τον έναν πάνω στον άλλον κλπ κλπ κλπ. Αν! Είμαστε σε μια τέτοια συνθήκη, θα εξηγήσουμε στο παιδί δύο πράγματα. Ότι οι, οι, οι μεγάλοι χωρίζουν για λόγους που αφορούν τους μεγάλους και γνωρίζουν μόνο οι μεγάλοι, τους οποίους εσύ τώρα δεν μπορείς να τους μάθεις και δεν μπορείς να τους καταλάβεις και εσύ δεν σε τίποτα για το γεγονός ότι χωρίζουμε και ότι ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται να τα ξαναβρούμε. Και γενικά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα για τα παιδιά να είμαστε σταθεροί στις αποφάσεις μας. Αν είναι να χωρίσει, να χωρίσει μία και καλή. Αν είναι να μην χωρίσει, να μην μπαινοβγαίνει στο χωρισμό, επανασύνδεση κλπ. Λοιπόν, εάν μία γυναίκα ξέρει ότι ο άνδρα τη την απαντάει και έχει μια νοοτροπία του τύπου άνδρα είναι, φυσιολογικό είναι να με απατήσει, θα πάει και από εδώ, θα πάει και από εκεί, αλλά που θα πάει, εδώ θα επιστρέψει, πού να το χωρίζω τώρα, και είμαι και χαμηλόμισθη ή δεν εργάζομαι, το σπίτι είναι στο όνομά του ή ξέρω ότι είναι μπατηρισμένος, μπατηριμένος, ξέρω εγώ έχει μπατηρίσει και δεν πρόκειται να μου δώσει τέτοια τροφή, δεν ξέρω τι, 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 ή φοβάμαι να χωρίσω, φοβάμαι να αντιμετωπίσω τον κόσμο ως μονογονιός, φοβάμαι το ένα, φοβάμαι το άλλο, φόβοι πολύ, πάρα πολύ, εξαιρετική, Λοιπόν, εάν είμαι σε αυτή την κατηγορία, τότε αυτό που κάνω είναι να παραμένω σε έναν ψεύτικο γάμο, να έχω μια σχέση που δεν είναι αυθεντική και να διδάσκω με το παράδειγμα μου στα παιδιά μου ότι έτσι είναι σχέσεις και έτσι είναι η ζωή. Δεν είναι αυθεντική σχέση να σε απατάει ο άλλος και εσύ να μην το χωρίζεις για λόγους συμφεροντολογικούς και να είστε μαζί και να προσπίστε ότι είστε ζευγάρι, ενώ στην πραγματικότητα ο ένας να βγάζει τον ερωτισμό του έξω από το γάμο του, να, να δίνει τον εαυτό του την ενέργεια, το αυτός που απατάει να τη δίνει αλλού και ο άλλος να είναι πικραμένος, να είναι χωλωμένος, να μισεί ίσως το, το τέρι του που τον δίνει πατάει, αλλά παρόλα αυτά να αποφασίζει πως για το συμφέρον του θα παραμείνει μέσα στο γάμο ή για το να μην μπει ο κόσμος ότι έχει χωρίσει πόσο αφύσικο είναι αυτό, πόσο ανώμαλο είναι αυτό. Είναι εξαιρετικά ανώμαλο να παραμένουμε σε μία σχέση στην οποία δεν υπάρχει αυθεντικότητα. Αυθεντικότητα σε μία σχέση σημαίνει να μιλάμε ανοιχτά για όλα, να ξέρω τα πιο βαθιά σου μυστικά, να ξέρεις τα πιο βαθιά μου μυστικά. Ναι, να ξέρεις ότι ξέρω ότι κάνεις αυτό και να το έχουμε συζητήσει ανοιχτά και να έχουμε αποφασίσει ανοιχτά και ξεκάθαρα τι θα κάνουμε. Όχι να ξέρω και να κάνω την παπιά και να κλείνω τα μάτια μου και να διδάσκω έτσι με αυτό τον τρόπο και στις κόρες μου να ανέχονται το κέρατο και να διδάσκω στις κόρες μου ότι είναι εντάξει να τα φτιάχνεις με παντρεμένο όπως τα έχει φτιάξει η του μπαμπά με τον μπαμπά και να διδάσκω και στο γιο μου ότι είναι εντάξει ένα άνδρα να παντρευτεί άλλη γυναίκα, να αγαπάει άλλη γυναίκα, να πηγαίνει άλλη γυναίκα και ούτω καθεξή. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο οι γιούδε, οι, οι, οι η γη. γη που επηρεάζονται αρνητικά από μια τέτοια συνθήκη και οι κόρε επηρεάζονται αρνητικά από μια τέτοια συνθήκη και η ίδια η μάνα επηρεάζεται αρνητικά από μια τέτοια συνθήκη. Και μπορεί να πάθει διάφορα. Μπορεί να βγάλει ωραιότατους καρκίνους, καρκίνου, αυτοάνωσα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί άλλο τι λέμε στο μυαλό μα μέσα, ότι δεν έχω πρόβλημα και είμαι εντάξει και δεν με ενοχλεί που ο άντρα μου έχει φιλενάδα. Και άλλο το τι πραγματικά νιώθουμε. Τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μα. Οι άσχημοι τρόποι με του οποίου ζούμε τι ζωέ μα. Οι πανάσχημοι τρόποι με του οποίου ζούμε τι ζωέ μα. Καλούμαστε σε διάφορε φάσει τη ζωή μα να ανακαλύψουμε αν α, θέλουμε να αποκαλύψουμε μάλλον να αποκαλύψουμε στον εαυτό μας ή αν θα ζήσουμε αυθεντικά ή αν θα ζήσουμε ψεύτικα Αυτό ξεκινάει από το αν κάνουμε μια δουλειά που μας αρέσει ή όχι αν οι φιλίε μας είναι αληθινές ή αν εχόμαστε να έχουμε λικοφιλίες, αν με τον άνδρα μας η σχέση μας είναι πραγματική ή είναι ψεύτικη του λέμε ψεύτικα πως τον εκτιμούμε ενώ δεν τον εκτιμούμε και μένουμε μαζί του για τα καλά που είχε να προσφέρει ο γάμος ενώ την ίδια ώρα τον αειδιάζουμε και το συχαινόμαστε γιατί μας απατάει αν μένουμε με τη γυναίκα μας γιατί αγαπούμε πραγματικά τη γυναίκα μας και τη θεωρούμε μοναδική και θέλουμε να ζήσουμε και επιθυμούμε να είμαστε μαζί της ή αν μένουμε με τη γυναίκα μας γιατί φοβόμαστε ότι αν χωρίσουμε θα πρέπει να πληρώσουμε πολύ ψηλέ διατροφέ ή ε, δεν θα μας αφήνει να βλέπουμε τα παιδιά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι αυθεντική αγάπη να μένουν δύο άνθρωποι μαζί για τα μάτια του κόσμου, δεν είναι υγιές πρότυπο, δεν είναι φυσιολογικό. Και νομίζω ότι ευθύνη έχει και αυτός που απατά, αλλά και αυτός ο οποίος ανέχεται την απιστία. Θεωρώ επίσης πως χρειάζεται να ενδυναμώσουμε άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι είναι θύματα προδοσίας στις σχέσεις τους, θύματα προδοσίας στους γάμους τους, να αντιληφθούν ότι δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι αναμενόμενο, δεν είναι υγιές, δεν είναι normal το να σαπατάει ο σύντροφός σου. Δεν είναι. Είναι επώδυνο. Είναι εσχρό. Είναι κακοποιητικό να πατάς τη γυναίκα σου. Είναι κακοποιητικό να πατάς τον άντρα δεν είναι η ανθρώπινη φύση που είναι πολυγαμική. Θες να σπαστεί την πολυγαμικότητα η υπάρχει στα γονίδια του Homo sapiens, υπάρχει. Έχουμε το ίδιο DNA, ξέρω εγώ πόσο τη εκατό είναι, πάνω από 90% το ίδιο DNA με του πρωτόγονου Homo sapiens. Θες να εναγκαλιστεί την πολυγαμικότητα, άντε και πολυγαμίσου που έχουμε πει και σε ένα βίντεο. Χώρισε και πολυγαμίσου. Από τη στιγμή που παντρεύεσαι, από τη στιγμή που μπαίνει σε μια σχέση με συμφωνία μονογαμικότητα, ότι εγώ θα παιδιέμαι με σένα και εσύ θα παιδιέσαι με μένα, ότι εγώ θα αγαπάω εσένα και εσύ θα αγαπά εμένα, όταν τελειώσει η αγάπη, όταν τελειώσει η επιθυμία για πείδημα, όταν θέλουμε να πάμε άλλου, τελειώνουμε εκείνη τη σχέση και πάμε και πολύ γαμιόμαστε όπω είπα. Αυτέ είναι οι αυθεντικέ σχέσει και αυτέ είναι οι αυθεντικέ ζωέ. Αν μεγαλώνετε παιδιά σε ένα περιβάλλον που δεν είναι αυθεντικό, αν μεγαλώνετε παιδιά δίνοντας τους για παράδειγμα ψεύτικες σχέσεις, δίνοντας τους για παράδειγμα σχέσεις που δεν είναι υγιείς, δυστυχώς μαθαίνετε στα παιδιά σας ότι αυτός είναι ένας τρόπος ζωής που σε κάνει ευτυχισμένο και όχι δεν σε κάνει ευτυχισμένο, σε κάνει δυστυχισμένο. Και υπάρχει και μία μελέτη πολύ γνωστή, στην οποία έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, η οποία είναι η μελέτη της Βοστόνης, η μελέτη της Ευτυχίας, η μελέτη του Χάρβαρτ, που έχει ανακαλύψει αυτή η μακροχρόνια μελέτη, που μελετούσε για πάνω από 1500 ανθρώπους για 85 χρόνια πλάς. Φέτος έκλεισαν 85 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η μελέτη του Χάρβαρτ, η μελέτη της Ευτυχίας, Ανακάλυψε αυτή η μελέτη ότι το βασικό συστατικό της ευτυχίας είναι οι υγιείς αυθεντικές σχέσεις deep, meaningful connections. Πραγματικές σχέσεις, αυθεντικές σχέσεις με νόημα. Αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας. Ούτε τα λεφτά, ούτε η δόξα, τίποτα. Αυτό. Για ποιο σκόπο κάνουμε παιδιά, κάνουμε παιδιά για να φανούμε στην κοινωνία ότι έχουμε συνεισφέρει στην αναπαραγωγή του είδους, κάνουμε παιδιά γιατί έτσι πρέπει ή κάνουμε παιδιά για να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να ζήσουν μια ζωή πιο αυθεντική από τη δική μας και να ζήσουν μια ζωή καλύτερη από τη δική μας και να χαρούν τη ζωή. Ε, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να ζήσουν αυθεντικά πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι αυθεντικοί. Και εδώ θα μοιραστώ κάτι μαζί σας. Έκανα χθε το βράδυ ένα παιχνιδιάρικό vlog στο οποίο διάβαζα τη συνομιλία που κάναμε μέσα στο family chat με την κόρη μου, η οποία για πρώτη φορά παρακολούθησε δική μου. Δεν ήταν βίντεο δικό μου, ήταν το podcast που ήμουνα με τη Δέσποινα Κανάκογλου στο γιατί όχι το GR με τίτλο Γιατί σχέσει πάνε κατά διαόλου που υπάρχει στο podcast τη Δέσποινα. Επίση το έχω αναβάσει και εδώ στο κανάλι πριν μερικέ μέρε. Θέλω να σα πω ότι και τα δύο μου παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα και στη σχολική ηλικία, και στην πρώτη σχολική ηλικία και στη δεύτερη σχολική ηλικία και στις αρχές της εφηβείας είχαν διάφορα παράπονα από μένα σε σχέση με το γεγονός ότι χώρισα τον πατέρα τους. Και οι δυο. Ε, όταν, νομίζω το έχω, έχω, διαβάσει, νομίζω, σας έχω διαβάσει μια φορά ένα κομμάτι από το ημερολόγιο μου, 24 του Σεπτέμβρη το 2001, είχα γράψει μια επιστολή στο γιο μου, ο οποίος ήταν τότε 4 ετών, που το εξηγούσα τους λόγους για τους οποίους χώρισα. Δεν υπήρχε απιστία στη δική μας περίπτωση, ήμασταν και δυο, δυο παιδιά φρέσκα, θρίσκα, ήμασταν ο, ο, κάθε ένας η πρώτη σχέση για τον άλλον και υπήρχε μέχρι την τελευταία στιγμή του γάμου μας υπήρχε ζωντανή ερωτική ζωή, δεν ήταν θέμα απιστίας, ήταν θέμα ότι δεν ταιριάζαμε. Κοίτα, θέμα ότι εγώ. Το... Τι, 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 θα σα πω τώρα, τι λέω τώρα. Ε, βλέπω έναν ντοκιμαντέρ στο Netflix που μιλάει για την επίθεση εναντίον των δίδυμων πύργων την 11η Σεπτεμβρίου 2001, το 9-11, και θυμόμουν χθε ότι όπω παρακολουθούσα χθε το βράδυ σκηνέ αυθεντικέ από την αναμετάδοση τη ζωντανή που κάναν τα δίχτυα τότε τα Αμερικάνικα και σε όλο τον κόσμο από τι επιθέσει στου δίδυμου πύργου, ότι πέρασε εκείνη τη μέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2001 όλη τη μέρα σε ένα σκοτεινό σαλόνι και με την τηλεόραση να παρακολουθώ όλα αυτά και δύο μέρες μετά αποφάσισα οριστικά στις 13 Σεπτεμβρίου 2001 ότι ο κόσμος με αφορμή το ότι ο κόσμος τελειώνει και όντως τελείωσε ο κόσμος όπως το γνωρίζαμε από το 11 Σεπτεμβρίου 2001 και μετά δεν τελείωσε οριστικά αλλά με στο μυαλό μου τότε θυμάστε όσοι είσαστε λίγο πιο μεγάλοι και Ομόν 26 χρονών τότε, όσοι ήσασταν, ξέρω εγώ, πάνω από 12 χρονών, θα θυμάστε πόσο φοβιστική ήταν αυτή η τρομοκρατική επίθεση στην καρδιά της Νέας Υόρκης και στο Πεντάγωνο, μάλιστα, στη Βάσιγκτον και ότι υπήρχε τότε μια τεράστια απειλή ότι θα ξεσπούσει ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, που ευτυχώ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τότε με αφορμή αυτό, όχι αιτία, με αφορμή αυτό, Έφτασα στο σημείο και είπα δεν θέλω να ζω μια ζωή ψεύτικη από τη στιγμή που δεν με εκφράζει το να είμαι παντρεμένη με τον άνθρωπο αυτό, όσο καλός άνθρωπος και να είναι, όσο καλά πράγματα και αν έχω να λαμβάνω από αυτό το γάμο, σας υπενθυμίζω ότι ε, έχασα πολλά με το να χωρίσω, όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» και το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», ε, ξέρετε και λεπτομέρειες, ε, γιατί με το να χωρίσω πήγαινα κόντρα και σε όλη την οικογένεια. Λοιπόν, είπα θέλω να ζω μια ζωή αυθεντική, θέλω να διδάξω στα παιδιά μου την αληθινή ζωή, όχι την ψευτική και γι' αυτό χώρισα τότε και ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Έκανα όμως ένα άλμα πίστης, ένα leap of faith. Θυμάστε το βίντεο μαζί με τη Μαρία Παντσιοπούλου, την ψυχολόγο, ψυχολαθεραπεύτρια την Κεσπάλ που ζει στην Αθήνα, που είχαμε κάνει και ένα live πρόσφατα από το γραφείο της. Είχαμε κάνει πέρσι, πρόπερσι, να το βάλω στην περιγραφή το βίντεο με τη Μαρία για το άλμα πίστης, leap of faith. Έκανα τότε ένα άλμα πίστης, πίστη, πίστεψα στην αυθεντικότητα της ζωής και κατάφερα... Να κάνω αυτό το τόσο φοβητσιάρικο, τρομακτικό πράγμα, όπως το να χωρίσω και να πάρω τις ευθύνε Αυτά. Φαντάζομαι ότι η Φίλη που έχει στείλει το ερώτημα αυτό έχει μες στο μυαλό της κάποιον άνδρα, ίσως τον άνδρα της, δεν ξέρω, ο οποίος να έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο η μάνα του να έκανε τα στραβά μάτια για να α, έχει τα ωφέλη ενός γάμου και εκείνη και τα παιδιά της, όπως το έχει μέσα στο μυαλό της και έχει διδάξει στο γιό ότι αυτή είναι η ζωή. Φαντάζομαι, υποθέτω, δεν ξέρω. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια τι απόψεις σας και κυρίως ιστορίες επιτυχίας και ιστορίες επιζώντων, survivors. Άνθρωποι που επέζησαν του φόβου του άγνωστου, επέζησαν του φόβου του ότι θα δυσκολευτούν, επέζησαν του φόβου του ότι πώ θα τα καταφέρω να χωρίσω και πώ θα τα καταφέρω να μεγαλώσω τα παιδιά μόνοι μου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έκαναν ένα άλμα πίστη και κέρδισαν την αυθεντικότητα στη δική τους τη ζωή και στη σχέση τους με τα παιδιά τους. Ε, επειδή ξεκίνησα να λέω για το γράμμα που είχα γράψει στα παιδιά, σε κάποια φάση, ο γιος μου πρέπει να τα 15 τότε, ζήτησε να διαβάσει το γράμμα. Και το ξαναδιάβασε και στα 18. Δεν κατηγορούσα τον πατέρα του το γράμμα, έλεγα την αλήθεια μου. Έλεγα την αλήθεια μου ότι για ποιους λόγους νιώθω ότι δεν ταιριάζουν. Και πρόσφατα που μιλούσα μου λέει «Ξερείς». Του λέω «Τι». Μου λέει «Εκείνα που είχες γράψει το γράμμα». Τώρα τα καταλαβαίνει. Ε, του λέω, επειδή είσαι σε παρόμοια ηλικία με την ηλικία που μου μην... τότε. Τώρα τα καταλαβαίνω, μου λέει. Και εγώ στη θέση σου το ίδιο θα έκανα. Και χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα αυτό, γιατί επέλεξα να ζήσω αυθεντικά και τα παιδιά μου επιλέγουν το ίδιο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Θεωρώ ότι είναι το, το, το μεγαλύτερο επιτεύγμα που έχω επιτύχει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό. Το να ζω αυθεντικά και να εμπνέω και άλλου ανθρώπους να ζουν αυθεντικά. Είναι φοβιστικό, είναι τρομακτικό να ζεις αυθεντικά, αλλά αξίζει τον κόπο. Μας δίνει πραγματικά την ευτυχία. Μας το εύχομαι. Mm. Σας αγαπώ.